παρουσιάζουμε μια παράσταση που λέγεται Μοναξιά, A Lonely Planet. Είναι μια επινοημένη παράσταση. Ουσιαστικά έχουμε κάνει μια σειραφή κειμένων σε συνδυασμό με κάποιες συνεντεύξεις που έχουμε πάρει από ανθρώπους από διάφορες κοινωνικές ομάδες και τους ρωτήσαμε πώς βιώνουν τη μοναξιά και τι είναι για αυτούς η μοναξιά. Ο Άρης είναι 30 χρόνων. Ζει και εργάζεται με τους γονείς του. Σκέφτεται, η μοναξιά είναι μια στιγμή. Μια απειροελάχιστη στιγμή στον χρόνο. Το πιο σημαντικό μέρος της διαδικασίας της καλλιτεχνικής ήταν κυρίως η συλλογή των συνεντεύξεων και των μαρτυριών των ανθρώπων που μας εμπιστεύτηκαν, τις οποίες τις πήραμε, όπως είπα, από ανθρώπους από διάφορες κοινωνικές ομάδες που βιώνουν τη μοναξιά, που θεωρούσαμε εμείς ότι θα βιώνουν τη μοναξιά. Οι απαντήσεις μας εκπλήξανε έτσι ευχάριστα, γιατί άλλο νομίζεις εσύ ότι συμβαίνει και άλλο τελικά συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Συνήθως αυτοί που νιώθουν τη μοναξιά είναι πάντα μέσα σε πολύ κόσμο. Είχε πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλες αυτές τις περιπτώσεις που δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους φαινομενικά, αλλά τελικά είχαν ένα πολύ κοινό στοιχείο. Ήταν η μοναξιά και πώς τη βιώνανε. Έτσι, μπράβο. Και αυτή λοιπόν την ιστορία, έτσι, η Δήμητρα μας τη διηγήθηκε στο γυροκομείο όπου τη συναντήσαμε, ναι, σε 42 χρόνια από σήμερα. Ναι. Στην παράσταση Μοναξιά, A Lonely Planet, επιμελούμε την κίνηση. Η διαδικασία στις πρόβες είναι στην πραγματικότητα μια έρευνα διαρκής για να ανακαλύψουμε τον κώδικα με τον οποίο θα μιλήσουμε στην παράσταση. Δηλαδή, ξεκινάμε μέσα από ασκήσεις, αυτοσχεδιασμούς και πιο τεχνικά και πιο άγνωστα σε μας πράγματα για να δούμε ποιες λέξεις σωματικές, όσον αφορά στο δικό μου κομμάτι, θα χρησιμοποιήσουμε για να μιλήσουμε για το θέμα μας.